Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρόμαστε που είσαστε εδώ μαζί σήμερα και βεβαίως η καλύτερη ευχή είναι καλή υγεία. Το λέω και λόγω της πανδημίας και από προσωπικές εμπειρίες. Όμως αυτό για να γίνει πραγματικότητα χρειάζεται δωρεάν υψηλής ποιότητας δημόσια υγεία. Θέλει διορισμούς γιατρών, νοσηλευτών σε επάρκεια και υποδομές σύγχρονες με μόνιμη και σταθερή δουλειά. Γιατί πράγματι υπέρτατο αγαθό είναι η υγεία. Και βεβαίως συμφωνώ μαζί σας και για τον εμβολιασμό που είναι ανάγκη και προστασία, είναι ένα δώρο της επιστήμης. Στο νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις είναι ένα από τα προαπαιτούμενα αντιλαϊκά και αντεργατικά νομοσχέδια για την εκταμείευση από το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι το 2021. Δηλαδή, το νέο αυτό υπερμνημόνιο με τα 30 δισεκατομμύρια, που βεβαίως ανεβάζουν το ΑΕΠ, αλλά φτωχαίνουν και εξαθλιώνουν τους εργαζόμενους, το λαό συνολικότερα. Είναι ένα νομοσχέδιο που είναι συνέχεια από το νόμο έκτρομα για τα εργασιακά, που έφερε τον εργασιακό μεσαίωνα, τη δεκάωρη δουλειά, τον περιορισμό στη συνδικαλιστική δράση, τις ευέλικτες σχέσεις εργασίας, την αβεβαιότητα και ανασφάλεια. Εξάλλου, και στο παρόν νομοσχέδιο υπάρχει ευθυγράμμιση με το σημερινό σύγχρονο, όπως το λέτε εσείς, αντεργατικό πλαίσιο του περασμένου αιώνα, που έχει διαμορφωθεί από τις αστικές κυβερνήσεις στο τελευταίο διάστημα. Ακόμα και οι στοιχειώδεις θέσεις εργασίας αναεπένδυση όχι μόνο δεν προβλέπεται, δεν υπάρχει καμία δέσμευση, αλλά για μόνιμη και σταθερή απασχόληση εργαζομένων, αλλά αντικαθίσταται από τον όρο ετήσιες μονάδες εργασίας στο πλαίσιο της ελαστικής απασχόλησης και των αλλαγών στην εργασιακή νομοθεσία που έχουν προωθηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Στην ουσία, ακόμα και επενδύσεις μεγάλης κλίμακας δεν απαιτείται να οδηγούν καν σε μόνιμες σταθερές θέσεις εργασίας. Αυτό το θεωρείται κόστος και τους εργαζόμενους βάρος για να έχουν πλήρη δικαιώματα. Το νομοσχέδιο λοιπόν για τις στρατηγικές επενδύσεις παίρνει ουσιαστικά τη σκυτάλη από αυτό το νόμο, το 4608 του 2019, από το ΣΥΡΙΖΑ, που βέβαια η Νέα Δημοκρατία το είχε ψηφίσει, δίνοντας τώρα ακόμα περισσότερα νέα κίνητρα, φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις για να επενδυθούν συσσωρευμένα κεφάλαια και κυρίως για να καταβροχθήσουν οι όμιλοι τα δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού νόμου. Φυσικά σε κάθε περίπτωση τα ποσά αυτά θα φορτωθούν στους κρατικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών και βέβαια στις πλάτες των λαών, μαζί με τις αντεργατικές ανατροπές που προβλέπονται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Στόχος αυτού του νομοσχεδίου για την κυβέρνηση, όπως άλλωστε έκανε και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι να απελευθερώσει από κάθε εμπόδιο και κάθε χρονοβόρα διαδικασία τις επενδύσεις. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μπαράζ νέων προκλητικών προνομιών που χτίζουν πάνω σε όλα τα προηγούμενα των κυβερνήσεων, με τις νέες διατάξεις και κωδικοποιήσεις, όσο και της προηγούμενης κυβέρνησης, όσο και της σημερινής, με προκλητικά κίνητρα όπως φοροαπαλλαγές και ελαμφρύσεις, κρατικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις, αλλαγές σε συντελεστές δόμησης και προσφορά δημόσιων εκτάσεων, που όλα έχουν στόχο την εξασφαλισμένη κερδοφορία για τους επενδυτές σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Διευρύνει παράλληλα την επιχειρηματική δράση σε βάρος του περιβάλλοντος, αποκαλύπτοντας την υποκρισία πίσω από τις διακηρύξεις για την προστασία δήθεν των δασών και αιγιαλών από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Όμως, οι νέες αλλαγές στην περιβαλλοντική αδειοδότηση γκρεμίζει ό,τι έχει απομείνει από το σημερινό πλαίσιο και μεταφέρει αρμοδιότητες περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο κεντρικό κράτος, μια ειδική επιτροπή και ο υπουργός.
Έτσι, η νομοθεσία για τις στρατηγικές επενδύσεις εμπλουτίζεται και προσαρμόζεται καλύτερα στα δεδομένα της πράσινης ανάπτυξης κοροϊδίας. Τα πάντα στο νομοσχέδιο, συμπλήρωμα στο προηγούμενο του ΣΥΡΙΖΑ, υποτάσσονται στην προοπτική ανάκαμψης των κερδών του κεφαλαίου και της ανταγωνιστικότητας του εγχωρίου κεφαλαίου, στην προσέλκυση κερδοφόρων επενδύσεων με τον πακτολό των εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων, που θα συνδυαστούν με την κλιμάκωση των αντιλαϊκών προαπαιτουμένων. Εντάσσεται σε ένα πλέγμα διατάξεων που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του σχεδίου Πισαρίδη και περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τόσο τον τρόπο επιδότησης του μεγάλου κεφαλαίου, όσο και διατάξεις που διαμορφώνουν ένα ευνοϊκότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για την πρόωθηση των επενδύσεων, με τις αλλαγές που γίνονται να έχουν αποφασιστική σημασία. Οι αλλαγές δεν είναι καινοφανείς. Πρόκειται για την ολοκλήρωση των μεταβολών στην αδειοδότηση που προωθούνται συστηματικά ολόκληρη τη δεκαετία, τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ, και που άλλωστε αποτελούν και εμβληματικές προβλέψεις τόσο στα μνημόνια όσο και στις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις. Το πλαίσιο που προωθείται τώρα, ειδικά για τις μεγάλες επενδύσεις που εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία, προβλέπει αδειοδοτήσεις εξπρές. Μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στις λεγόμενες εμβληματικές, σε αυτές δηλαδή που αφορούν την οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ενισχύουν σημαντικά την ελληνική οικονομία και την ανταγωνιστικότητα αυτής σε διεθνές επίπεδο, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο νομοσχέδιο. Είναι φανερό ότι οι διατάξεις αυτές αφορούν επενδύσεις στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία που βρίσκονται στην προμετωπίδα του Ταμείου Ανάκαμψης. Παραδείγματος χάρη, ανάμεσα στα εμβληματικά έργα που θα χρηματοδοτηθούν είναι ο αγωγός φυσικού αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία μήκους 155 χιλιόμετρα και κόστος 110 εκατομμύρια ευρώ, το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 που χαρακτηρίζεται έργο άμεσα συνδεδεμένο με την απολιγνητοποίηση και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής, όπως και η κατασκευή του γιγαντιαίου φωτοβολταϊκού πάρκου της ΔΕΗ στην Κοζάνη, ισχύως 230 ΜΒ. Και όμως, αυτά συνοδεύονται με χτυπήματα στα εργασιακά δικαιώματα, αλλά και τσουχτερές αυξήσεις στο κόστος της ενέργειας συνολικά για τη λαϊκή οικογένεια. Βέβαια, τα παραπάνω εμβληματικά έργα για την κατασκευή τους θα χρειαστούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Όμως, στον τομέα της ενέργειας, αλλά και σε άλλους τομείς τελικά, αναμένεται να δημιουργηθούν ελάχιστες θέσεις εργασίας μετά τη φάση ολοκλήρωσής τους και με τσακισμένα δικαιώματα. Και η τιμή ενέργειας για τη λαϊκή οικογένεια υψηλή. Αυτό επιβεβαιώνει και η εμπειρία από τις λιγνητικές περιοχές Σκωτίας και Ουαλίας, που έχουν προηγηθεί στη δεκαετία του 80. Τι απέμεινε στις περιοχές των πρώην ανθρακορύχων? Δραστική μείωση απασχόλησης, κακοπληρωμένες υπόλοιπες, ελαστικές μορφές με γερασμένο πληθυσμό. Αυτές ήταν οι νέες ευκαιρίες που τους υπόσχονταν, όπως τώρα κι εσείς υπόσχεστε και καλλιεργείτε αυτοπάτες. Με το παρόνομο σχέδιο προβλέπονται και άλλα. Αύξηση του συντελεστή δόμησης και άλλες ευνοϊκές ρυθμίσεις για παλωτριώσεις υπέρ των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, όπως και νέες διευκολύσεις για την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε επενδυτές προκειμένου να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους. Μάλιστα, είναι τέτοιες οι διευκολύσεις και εξυπηρετήσεις που προβλέπουν ότι αν ο επιχειρηματικός όμιλος χρειαστεί αιγιαλό, παραλία ή θαλάσσιο χώρο, τότε τα ακίνητα που δημιουργούνται από τη μετατόπιση προς τη θάλασσα του ορίου αιγιαλού λόγω κατασκευής ή επέκτασης των έργων ή προσχώσεων καταγράφονται ως δημοσία κτήματα και παραχωρούνται κατά χρήση ή εκμισθώνονται στον κύριο του έργου των στρατηγικών επενδύσεων. Δηλαδή,
Για τον Αιγιαλό και την παραλία, ακόμα και τον μπάζο μας στη θάλασσα και η αλλίωση του φυσικού τοπίου θα θεωρούνται παρεμβάσεις για το δημόσιο συμφέρον, αρκεί να εξασφαλίζουν την καπιταλιστική κερδοφορία. Είναι απαράδεκτα και πρέπει να αποσυρθούν. Οι επιχορηγήσεις απλόχερες σε όλο το φάσμα της επένδυσης, από πρόσληψη προσωπικού, έρευνα και ανάπτυξη, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη ή μελέτες σκοπιμότητας, μέχρι την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και μη εξοπλισμού. Οι επιχορηγήσεις άφθονες, ενώ στις πολεοδομικές ρυθμίσεις, εντός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, επιτρέπονται συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλήσεις, ακόμα και από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής. Οι προκλητικές ρυθμίσεις αφορούν και τα συνοδά βοηθητικά έργα, που σκοπό έχουν, όπως λέτε, να εξυπηρετήσουν τις στρατηγικές επενδύσεις στο στάδιο κατασκευής τους. Βέβαια, ως συνοδά έργα, όπως αναφέρει το νομοσχέδιο, νοούνται έργα μόνιμου χαρακτήρα για την υποστήριξη της στρατηγικής επένδυσης, όπως τα δίκτυα ΔΕΗ, ΟΤΕ, φυσικού αερίου, ύδρευσης, καθώς και ΟΔΗ προσπέλασης και η κόμβη σύνδεσης των περιοχών εγκατάστασης των έργων με το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο και με βασικό οδικό δίκτυο της περιφέρειας. Εγώ θα σας πω ένα πραγματικό παράδειγμα. Στη Λευκάδα, με την επιδότηση εκατομμυρίων ευρώ σε τουριστικό μεγαθύριο στο Σκορπιό Ρώσου δισεκατομμυριούχου. Δεν φτάνει μόνο αυτό, υπάρχει και παραχώρηση αποκλειστικής χρήσης Βλωρίδας θάλασσας με παράλληλη απαγόρευση διέλευσης οποιοδήποτε άλλου σκάφους με απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας, τόσο επί ΣΥΡΙΖΑ όσο και επί Νέας Δημοκρατίας, καθιστώντας άβατο την περιοχή για τους ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Οι δε πρόσφατες αδειοδοτήσεις για χρήση του υδροφόρου ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής του Νιδρίου με σκοπό την ίδρυυση αυτού του τουριστικού μεγαθυρίου από την Περιφερειακή Αρχή Νέας Δημοκρατίας Κινάλ δημιουργεί κινδύνους να εξαντληθούν οι διαθέσιμοι υδάτινοι πόροι της περιοχής, να τους στερηθούν οι κάτοικοι με την αποστράγγιση του υδροφόρου που ήδη είναι επιβεβαρημένος. Το σχέδιο νόμου λοιπόν αποκαλύπτει περίτρανα τον πραγματικό χαρακτήρα της καπιταλιστικής ανάπτυξης που αφορά θωράκιση κερδών των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων σε βάρος των συμφερόντων της τεράστιας λαϊκής πλειοψηφίας. Τα λαϊκά στρώματα θα βιώνουν τις τραγικές συνέπειες των επενδύσεων που θα καταστρέφουν το περιβάλλον χωρίς καν σεβασμό ούτε σε στοιχειώδους όρους προστασίας και θα επιδεινώνουν άμεσα τη ζωή τους. Θα βιώνουν εργασιακή ζούγκλα από συμπιεζόμενους μισθούς, από ευελιξία και ανεργία, ενώ οι μεγάλοι όμιλοι θα λειτουργούν σε ένα επενδυτικό περιβάλλον διασφάλισης τεράστιων κερδών. Αυτή είναι η ουσία. Παράδεισος για τους μεγάλους. Και θα ήθελα να πω λίγα λόγια για το τελευταίο κεφάλαιο που αφορά το θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση τεχνοβλαστών, δηλαδή καινοτόμων εταιριών, αποκλειστικά εντός του Πανεπιστημίου ή των ερευνητικών κέντρων. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε νομοθετικά ρυθμισμένο θεσμικό πλαίσιο, αλλά κάθε πανεπιστήμιο όριζε το ίδιο τις συνθήκες ίδρυσης εταιριών εντός των δομών του. Πλέον θα ρυθμίζονται από το νομοσχέδιο οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ίδρυσης εταιριών τεχνοβλαστών, η όρη συμμετοχής σε αυτές του ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού των οργανισμών, η σχέση των αλόγων εταιριών με τον οργανισμό και η όρη εταιρικής συμμετοχής τρίτων, ενώ εισάγονται κίνητρα για την ίδρυση και λειτουργία εταιριών τεχνοβλαστών. Τι κάνετε δηλαδή? Ουσιαστικά θέτεται ως βασικό άξονα την εμπορευματοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας. Γιατί συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει η εκτίμηση ότι είναι μικρότερη η αξιοποίηση του συγκεκριμένου τύπου επιχειρηματικής λειτουργίας. Δηλαδή, αναγνωρίζεται
από ουσιαστικά, από αστικά επιτελεία και πανεπιστημιακούς, ότι χρειάζεται να ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι εταιρείες τεχνοβλαστοί, ποιο είναι το αντικείμενό τους, πώς τους εγχωρείται η αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας, ποια είναι η διαδικασία ίδρυσής τους, πώς συμμετέχουν οι ερευνητές και ποια η σχέση ερευνητή με το ερευνητικό φορέα. Επίσης, αποσαφηνίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις εταιρικής συμμετοχής τρίτων για επένδυση σε εταιρεία τεχνοβλαστό, καθώς και ένα πλαίσιο κινήτρων για τη δημιουργία και ανάπτυξή τους. Στην πραγματικότητα, υποβάλλεται από τις ανάγκες του κεφαλαίου, αφού οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι δεν θέλουν και δεν μπορούν να αναλαμβάνουν το μεγάλο επενδυτικό ρίσκο για την ανάπτυξη όλης της νέας γνώσης και το υψηλό κόστος της παραγωγής καινοτομίας. Έτσι, το πανεπιστημιακό σκέλος έρχεται να συμβάλλει στην καπιταλιστική αναπαραγωγή, αναλαμβάνοντας την ουσία όλο το ρίσκο του νέου προϊόντος ή υπηρεσίας που συνιστά την καινοτομία. Μόλις το προϊόν ή υπηρεσία αποδειχθεί ότι αντέχει στην ανταγωνιστικότητα και έχει μεγάλα περιθώρια κερδοφορίας, ο ιδιώτης ανακεφαλοποιεί το μερίδιό του και τελικά παίρνει στα χέρια του μια έτοιμη και δοκιμασμένη επιχείρηση. Το πανεπιστήμιο στην πράξη τζογάρει από θεματικά και χρηματικά ποσά για λογαριασμό μεγάλων επιχειρήσεων, τα οποία θα έπρεπε να προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών της διδασκαλίας και έρευνας των φοιτητών και των μορφωτικών τους αναγκών. Έτσι, αντί να μιλάμε για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα ανώτατα ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα με σκοπό την κάλυψη των αναγκών φοιτητών, ερευνητών και διδασκόντων, η κυβέρνηση κόπτεται να διαμορφώσει κίνητρα για τους ερευνητικούς οργανισμούς από τη διάθεση υποδομών σε εταιρείες τεχνοβλαστούς, γεγονός που θα οθήσει περισσότερο τα ιδρύματα στην αυτοοργάνωση και την αναζήτηση πόρων μέσω κερδοφόρων συμπράξεων. Παράλληλα, η επέκταση της δημιουργίας εταιριών με αξιοποίηση υποδομών του Πανεπιστημίου θα στερήσει από τους φοιτητές και άλλες ερευνητικές ομάδες που δεν συμμετέχουν στις συγκεκριμένες εταιρείες εργαστηριακούς χώρους και εξειδικευμένο εξοπλισμό. Όλα λοιπόν τα δίνεται στην υπηρεσία και το κέρδος των μεγάλων ομίλων, γι' αυτό και καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο.